Το ελληνικό αυτό έργο έχει ξεκινήσει επίσημα εδώ και 2,5 χρόνια. Οδεύει τώρα προς το τέλος του, το Φεβρουάριο θα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλη αυτή η βιογραφία έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, όταν όλη η εταίρεια από το έργο, κυρίως το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, το Ερευνητικό Κέντρο του DIST, με την συντομίστρια του έργου, την κυρία Πρόεδρος του Καλύτερα Εσαλίδη, το UCL, όπου προσωπεί και αυτό τον άνθρωπο, τον Μικάν και άλλος ένας Έλληνας της Διασπορράς, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, η Πινακοθήκη της Αγγλίας και οι άλλοι εταίροι μαζευτήκαμε και προσπαθήσαμε να βάλουμε την πληροφορική στην υπηρεσία του πολιτισμού. Είναι ένα από τα πράγματα που μας αρέσει να κάνουμε, δηλαδή η πληροφορική να μην αναπτύσσεται μόνο για εσωτερική κατανάλωση και την πληροφορική, αλλά να έχετε στην υπηρεσία άλλων πραγμάτων. Είτε αυτό είναι πολιτισμός, είτε είναι ποιότητα ζωής, όπως υπάρχουν εργάσια παράγοντα για έξυπνα πάρματα ή έξυπνα σπίτια, ή για ιατρικά δεδομένα, για εξεργασία ιατρικών δεδομένων, κάτι που να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Αυτά είναι πράγματα που μας αρέσουν και τα προσπαθούμε. Στο έργο αυτό, η υπηρεσία που θέλουμε να προσφέρουμε είναι να μπει η πληροφορική στην υπηρεσία των χώρων του πολιτισμού και βοηθώντας την προβολή των μηνύματος που έχει να δώσει ο κάθε χώρος πολιτισμού, και να δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να αναστοχαστούν για την ιστορία. Να έχουμε έναν πολύ μεγάλο πολιτιστικό χώρο, όπως είναι για παράδειγμα η Γενική Πινακοθήκη της Αγγλίας, χιλιάδες και χιλιάδες εκθέματα. Πώς να δώσουμε στον χρήστη μια προοπτική για αυτά που τον ενδιαφέρουν και να του δώσουμε και τη δυνατότητα να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτά. Μπορούμε να έχουμε χώρους που συνδέουν μεταξύ τους διαφορετικούς, όπως για παράδειγμα ο χώρος της επιβάλλου, που συνδέεται με άλλες μητροπόλεις του εξωτερικού. Και το λέω αυτό σε σχέση με την εισαγωγή που άκουσα, γιατί είναι ένας μακρόχρονος στόχος για την πόλη μας, αποκτήσει την δική της ταυτότητα, αλλά εδώ βλέπω ότι αρχίζουμε και υπάρχουν, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για το μέλλον και εμείς θα βλέπουμε τις υποδομές να τα υποστηρίξουν. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και πέρα θα το δούμε σε λίγο, να την κρίνουμε, ό,τι καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε, έτσι, δεν καταλαβαίνουμε όλα τέτοια πράγματα. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, γιατί εάν δεν σκεφτούμε διαφορετικά, αν δεν προβάλλουμε τα ζητήματα με τελείως διαφορετικό τρόπο, το πώς μέχρι σήμερα λειτουργούσαν, λειτουργούμε όλοι μας δηλαδή, και αν δεν ενώσουμε δυνάμεις σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξει αυτή η χώρα. Για τον λόγο αυτό, επειδή η πατρίδα μου, η πόλη μου, η περιοχή μου και ο νομός μου και η Πελοπόννησος ως ολόκληρο δεν υπονείπεται ακριβώς όπως υπό εδώ. Σε γεγονότα από μυθολογία ως και σήμερα, θεωρώ ότι θα είναι κάποια καλά εργαλεία που θα μας δώσουν το πρώτο βήμα να καταλάβουμε τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε, σχεδιάζοντας βέβαια υποδομές που θα μπορούν να υποδεχθούν. Απλά θα σας πω το εξής. Το 2021 τα 300 χρόνια είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Τρίπολη. Βεβαίως δεν διεκδικούμε την πατρότητα αυτής της ιστορίας, γιατί προφανώς εμπλέκονται και άλλες περιοχές της χώρας μας. Αλλά χωρίς την Τρίπολη και αυτό το οποίο σηματοδοτούν οι ήρωες που τότε έδρασαν, σήμερα νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ή δεν θα υπήρχε αυτή. Αυτό έχει γίνει συνείδηση όλων τους όλους Έλληνες. Γι' αυτό αγαπούν την Τρίπολη και αγαπούν και τον Πολεμοτρόπη. Το λέω για την ελαιότερα. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλες έννοιες που πρέπει να αναδειχθούν. Όπως είναι ο αρκαδισμός, τι σημαίνει αυτό, έτσι στη σύγχρονη εποχή πώς απαντάμε,
να πάμε πάρα πίσω σε μυθολογικά χρόνια που πραγματικά η μυθολογία σύμφωνα με τον καθηγητή του Μαριολάκο, που είναι ο πατριάρχης της μυθολογίας στην Ελλάδα και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, και δεν μιλάμε για Τρίγωνο προφανώς, έχει αναπτυχθεί έτσι, με ντοκουμέντα που αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα θέλουν να αποδείξουν, με χιλιάδες διαλέξεις από τον κόσμο τόσα και τόσα χρόνια. Άρα όλα αυτά είναι διάσπατα, δεν τα ξέρει κανείς, προσωπικά όλοι με γνωρίζουν κάποια πράγματα και επί της ουσίας υποφέρει ένας λαός γιατί δεν ξέρει να εκμεταλλευτεί το συγκεντρικό του πλεονέκτημα, που είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός του. Και νομίζω ότι σε αυτό επάνω θα παίξει καθοριστικό ρόλο και ως πανεπιστήμιο και ως ελληνική ομάδα και όποια άλλη ελληνική στο άμεσο μέλλον, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να στοχεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Χαίρομαι που είμαι εδώ, να μην έχω πουλάκια, δεν είναι η δική μου θέση εδώ για να λέω τόσα πράγματα. Χαίρομαι που η κυρία Καραπαναγιώτη είναι εδώ. Χαίρομαι που γνωρίζω άλλους φίλους που είναι εδώ. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόσκληση που μας κάνετε, γιατί μας δίνει, θα μας βελτιώσει κάποιες σκέψεις που εμείς επιθυμούμε να κατασκευάσουμε τα επόμενα χρόνια για αυτή την περιοχή. Έτσι, θα τα διασυνδέσουμε. Η Τρίπολη το 2021-2022 θα έχει 15-16 νησιά. Θα είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο. Φανταστείτε όταν σε μια περιοχή υπάρχουν τόσα διαφορετικά, πόσο διαφορετικό ενδιαφέρον δίνουμε στον κάθε πολίτη που εναλλακτικά θέλει να δει κάποια πράγματα. Δεν τα θέλει όλα, αλλά θα του δώσουμε τη δυνατότητα αυτή. Έτσι. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την ανάπτυξη θα επέλθει πλέον και η οικονομική ευημέρεια της περιοχής, γιατί με τα υπόλοιπα δεν θα το συζητήσω. Καλωσορίσατε στην Τρίπολη, στην Ακαδημία και στην Πελοπόννησο. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω κάποια λόγια για να συστηθούμε ποια είναι η εφορία χειροτήτων Ακαδίας. Είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδια για την αποκάλυψη, την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη του πολιτιστικού αποθέματος του νομού από τα πρώτα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας εδώ μέχρι το 1830. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της κρατικής υπηρεσίας, την οποία εκπροσωπούμε κάποιοι από τους παρισταμένους εδώ, τους οποίους θα σας συστήσω μετά, είναι η αποκαλούμενη από εμάς κοινωνικοποίηση του πολιτισμού, να φέρουμε δηλαδή το κοινό πιο κοντά στα μνημεία και στα μουσεία. Γινόμαστε οι διάβλοι της ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Στο άνοιγμα αυτό προς την κοινωνία, η υπηρεσία μας συνεργάζεται με πάρα πολλούς φορείς, με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έχουμε μια πολύ δημιουργική συνεργασία τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Δήμαρχο και τον Δήμο της Τρίπολης, τις δύο Μητροπόλεις του Νομού, ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως είναι η ΔΕΗ. Και βέβαια έχουμε μία συνεχή επαφή και επικοινωνία με τις κεντρικές μας υπηρεσίες πάνω στο Υπουργείο. Παράλληλα και με εδρεωμένη την πεποίθηση ότι η συμβολή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της σύγχρονης θεώρησης του πολιτισμού είναι καταλυτική, εφαρμόζουμε, επιτρέψτε μου να πω και εντός εισαγωγικών, ή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια ψηφιακή πολιτιστική πολιτική για το μνημιακό απόφευμα της Αρκαδίας. Θα αναφέρω πολύ πολύ ενδεικτικά και περιληπτικά για να μην σας κουράσω μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο του έργου της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας. Κάναμε πράξη την ένταξη νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών σε ένα μικρό περιφερειακό μουσείο, όπως ήδη είπατε κύριε Βασιλάκη, της ελληνικής επικράτειας. Για τη συμβολή μας αυτή και για το όλο έργο της αναβάθμισης της έκθεσης του Μουσείου βραβευτήκαμε το 2016 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Museum Forum που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Επιπλέον συμμετείχαμε και εμείς, όπως και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πρόγραμμα ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών κινητών μουσείων». Στο πλαίσιο αυτό τεκμηριώθηκαν πάνω από 3.000 κινητά μνημεία, τις συλλογές των μουσείων που έχει Αρκαδία, και είναι αρκετά τα αρχαιολογικά μουσεία της Αρκαδίας, και μάλιστα κάποια από αυτά είναι και από τα πρώτα μουσεία του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Και έγινε και μία δουλειά υποδομής για την ανοιχτή διάθεση τμήματος από αυτά τα πολιτιστικά δεδομένα. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχει επιληθεί ακόμα. Τα ανοιχτά δεδομένα και τα μεταδεδομένα, κάτω από ποιους όρους μπορούν να γίνουν αυτά, πώς θα γίνεται η ελεύθερη ή υποέλεγχο πρόσβαση στα πολιτιστικά δεδομένα. Είναι ένα λεπτό ευαίσθητο σημείο, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά στο κρασάκι έξω που θα έχουμε. Με βαθιά λοιπόν την πεποίθηση ότι το μέλλον του πολιτισμού είναι και ψηφιακό, ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια τη συνεργασία μας με τους πλέον ειδικούς στον τομέα αυτό. Η αρχαιολογία δηλαδή, για να αντιστρέψω αυτό που είπατε, συνάντησε την πληροφορική και έτσι ήρθαμε σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιτρέψτε μου εδώ να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας τον Γιώργο Λέβρα, τον Κώστα Βασιλάκη, τον Μανώλη Βουάλλας και την Άτζελα Αντωνιόλα και τους συνεργάτες τους για τη συνδρομή τους και για την ουσιαστική συνεργασία μας. Η συνεργασία μας αυτή στηρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και ενεργειών. Από κοινού ανοίξαμε νέους δρόμους επικοινωνίας, μία αμφίδρομη σχέση με έναν τρόπο συμμετοχικό και πλέον μπορούμε να πούμε ότι εμείς, παραδοσιακοί αρχαιολόγοι και εσείς, πληροφορικάροι, μιλάμε την ίδια ψηφιακή κειμενική γλώσσα του πολιτισμού. Διδακτικές διαλέξεις στους φοιτητές του τμήματος για τον ψηφιακό πολιτισμό, συνέργειες για ένταξη σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, μνημόνιο συνεργασίας με το Εργαστήριο Γνώσης και Αμοιβαιότητας και Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και Μνήση των φοιτητών στο πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μερικές από τις από κοινού δράσεις που κάναμε και πρέπει... Πριν από αυτό, για ένα σύντομο διάστημα, είχαμε τη χαρά να την έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο, συνεργάτηνα. Βρήκε όμως πολύ καλές ευκαιρίες και έχει πάρει τώρα σε γύρω. Ωστόσο, η συνεργασία μένει και προχωρά και δεν πειράζει. Πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκουμε εδώ σήμερα ανάμεσά σας για έναν άλλο λόγο. Εγώ γεννήθηκα στην Τρίπολη, έχω μεγαλώσει στην Τρίπολη και είναι κοινά της ταυτότητάς μου και η Τρίπολη και η Αρκαδία. Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, κάνετε μεγάλη τιμή που έχετε έρθει να δείτε τα αποτελέσματα του έργου και βέβαια είναι μεγάλη τιμή που το Πανεπιστήμιο με κάλεσε να δώσω για αυτή την ομιλία και έρχομαι μέσα από αυτό το έργο και εγώ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ωραία, και είναι από αυτό. Το Crossroad είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες αποκτούν πρόσβαση, αξιολογούν και ερμηνεύουν την κοινή τους ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε συνήθως διδασκόμαστε την ιστορία λίγο καθένα τη χώρα του, λίγο περισσότερο, ή του τόπου, δείχνοντα εκεί πέρα. Αλλά υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Και τα τρέχοντα το δικτύο και πολλά, όταν δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε γέννητες, να καταλάβουμε ένα τον άλλο. Αυτό που θέλει να κάνει το πρόσωπο. Αυτή η διαφορά έχει αρκετό υλικό, αλλά είναι απλά η ταυτότητα του έργου μας. Το έργο ονομάζεται Empowering the Use of Digital Cultural Heritage in Context the Way Crossroads of European History. Στην ουσία είναι ένα έργο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, 2020. Στόχο είναι μια δράση καινοτομίας, δηλαδή θέλαμε να φτιάξουμε
χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τεχνολογία, κάτι το οποίο σχεδόν έχουμε να πάει στην αγορά. Οικοσυστήματα και οικονομία, δηλαδή. Θα δείτε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες να συνεργάζονται. Το χρησιμοποιούμε μας τρία χρόνια και στην εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2016 και θα προχωρήσει μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. Και έχουμε έντεκα κυρίως και 14 συνεργασίες. Thank you.